Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κανέλη. Να πω Λιάννα. Να πω Λιάννα, να πω κυρία Κανέλη, και δημοσιογράφος και νομικός και πολιτικός. Δηλαδή όλα μαζί. Θυμάμαι όταν βγήκατε στο βήμα της Βουλής και είπατε «Μας πάτε σε συντάξεις των μανάδων μας στα 300 ευρώ». Τότε όλοι διερωτήθηκαν, αλλά τελικά τα 300 ευρώ ήταν και πολλά σε αυτό που λέγατε, γιατί είδαμε και 193 ευρώ δυστυχώς στις χείρες. Ελάτε, κυρία Κανέλη, και ελάτε. Και ακόμα, κύριε. Έτσι. Είδα την μεγάλη συγκέντρωση του κυρίου Κουτσούμπα στη Λαμία χθες. Χθες το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, χθες δεν ήτανε. Ναι, βέβαια. Χθες. Τον είδα στο debate, τον είδα, απάντησε και μάλιστα πολύ πολύ σκληρά. Ο λόγος σε εσάς. Ελάτε. Αυτό που θα ήθελα να δεις εσύ και να δουν και όλοι είναι ότι η ελληνική νεολαία στα πανεπιστήμια, παρά τις αστυνομίες, παρά τις διαδικασίες, παρά τους τριγμούς, παρά το γεγονός ότι φέτος δίνουν λιγότερα παιδιά από κάθε άλλη χρονιά εξετάσεις, παρά την απογοήτευση, παρά τα όσα έχουν συμβεί υπέρ του χώρου του πανεπιστημίου, με την ιδιωτικοποίηση να είναι επιθύρες και με τα ακριβοπληρωμένα από την τσέπη του ελληνικού λαού με τα πτυχιακά και διδακτορικά, αυτή τη στιγμή η νεολαία, όπως και πέρσι, επανέλαβε το πολύ μεγάλο της πρώτο βήμα. Άρα την Τετάρτη και την Κυριακή, την Τετάρτη στο Σύνταγμα και την Κυριακή στις κάλπες, θα δούμε, φαντάζομαι, το μεγάλο άλμα. Σαφής. Και σου μιλάω για μια νεολαία η οποία στο συντριπτικό της ποσοστό, δηλαδή κοντά στο 60%, κάτι 58,5% διαφορές ανάμεσα στα δύο κόμματα, απορρίπτει με τα βδελιγμίας, μιλώντας για τα τέμπη και για τα θύματα, την πολιτική των δύο κομμάτων σε ό,τι αφορά τα νιάτα. Και μιλάω επί του πραγματικού, δηλαδή για ζητήματα ζωής ή θανάτου. Μάλιστα. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσει κάποιος. Τη φρεσκάδα και το φως που φέρνουν οι νέοι. Τώρα. Οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα, όπως και τώρα που λες για τις συντάξεις και για τις αυξήσεις και τα χιλιάδια άλλα πράγματα. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τίποτα. Δεν είμαι γενικό λογιστήριο του κράτους. Εγώ εμένα με ενδιαφέρει το καθημερινό λογιστήριο της τσέπης του ελληνικού λαού, το οποίο κάθε μέρα είναι ελληματικό. Κάθε Μάλιστα. μέρα είναι ελληματικό. Τα κρατώ όλα κάθε αυτά. Κάθε μέρα ελληματικό. Με ενδιαφέρει λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά έχουν βγει από σπίτια και πάνε να παλέψουν για τη ζωή και για τη μόρφωση, έχοντας μπροστά τους και πίσω τους και δίπλα τους να τους στηρίζουν γονείς, των οποίων με όλες τις αυξήσεις, με όλα τα θαύματα που διατείνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έχει κάνει, με όλα τα τραύματα που μπορεί να άφησε ή να έκανε η προηγούμενη και η τωρινή κυβέρνηση, θα γυρίσουμε στην αγοραστική αξία του 2011. Τα όποιος νομίζει και στη στατιστική, όποιος νομίζει, Γιώργο μου, ότι έλα. Πάει να ψηφίσει ναι. για να βρει ελπίδα στο γεγονός ότι η αγοραστική του δύναμη θα γυρίσει το 2023-2024 στο 2011, ας πάει να τους ψηφίσει. Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι θα το βρει. Το κρατώ. Και θα ψηφίσει ΚΚΕ που θέλει να είναι το λιγότερο στο 23-24 και να κοιτάει το 30, το 40 και το 50. Το περιβάλλον, στους μισθούς, στις συντάξεις, στη δουλειά, στη χαρά, στη ζωή, τα ωράρια εργασίας, στην απόλαυση μιας τεχνολογίας που πρέπει να κάνει τη ζωή ευκολότερη και όχι χειρότερη. Τώρα, είδα και, και τις συμμετρήσεις σας έχουν αρκετά πάνω. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και επίσης είδα τον κύριο Κουτσούμπα, εξήγησε χθες στη Λαμία, γιατί είπε στον κύριο Τσίπρα μη ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσουπάνη. Το διάβαζα νωρίς σήμερα, γιατί είχα και τους δικούς μου τους πίνακες. Γιατί είπατε πρώτη όχι και μάλιστα με σκληρή κουβέντα όχι σε κυβέρνηση Μούφα? Όχι σε καμία κυβέρνηση μάλιστα. που θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μόνοι τους αγκαλιά με τον οπορτουνισμό, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μόνοι τους να χειροκροτάνε αζωφίτες στη Βουλή. Έχουν μείνει μόνοι τους να εξηγούν με νούμερα τόσο το θάνατο όσο και τα κέρδη τους. Εμείς επειδή εξακολουθούμε να βάζουμε τη ζωή κυριολεκτικά απέναντι, πέρα, πάνω, και να στριμώχνουμε τα κέρδη τους, εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε. Όχι απλώς δεν μπορούμε, δεν μπορούμε καν να το διανοηθούμε ότι θα πάμε σε μια συνεργασία όπου θα περιμένουμε από αυτούς που είχαν δίπλα τους άλλους κατά καιρούς για να τους δίνουν την ευθύνη, να μπούμε να μοιραστούμε την ενοχή
ενός μέλλοντος το οποίο είναι απολύτως θολό. Όλοι οι ξένοι μιλάνε για επικείμενοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ύφεση. Όλοι μιλάνε για τη γενίκευση, το ενδεχόμενο μιας γενίκευσης ενός πολέμου. Όλοι είναι με την ψυχή στο στόμα μπροστά σε δημοκρατίες, βάλτε όσο εισαγωγικά θέλετε, τύπου χυμάρα στην Αλβανία. Εξαιρετικές προοπτικές έχουν αυτές, οι σοσιαλδημοκρατικές προοπτικές. Τύπου Ράμα. Δεν σου κάνει αντίπαλος, πάει να κερδίσει, τον πιάνει, μπουζουριάζει ένα βράδυ και πάει παρακάτω. Έχουμε βγάλει και ανακοίνωση που στέλνει στο σχόμα, που καλούμε την αλβανική κυβέρνηση να αφήσει ήσυχη την ελληνική μειονότητα. Μάλιστα. Να προχωρήσει τις εκλογικές διαδικασίες. Έχει δίπλα σου μια Τουρκία που καθόμαστε και συζητάμε από την Κικίλια και από την Κοκόπια να διαλέξω, λες και μας πέφτει λόγος απέναντι στον τούρκικο λαό, ποιο δεν έχει να φάει, είναι αντιμέτωπος με το νομισματικό ταμείο, με τον ένα ή με τον άλλον, σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, θα βρεθεί στην Κατάρα να Μάλιστα. συνεχίζει τη σεισμική του φτώχεια και όχι τη σεισμική διπλωματία. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Τα μεγάλα διλήμματα που παίζουν όλοι ντυνόμενοι casual και μπαίνοντας στα TikTok και αριστερά και δεξιά, ποια είναι, αν θα τραγουδήσει, αν θα εμφανιστεί ή όχι, να τραγουδήσει το ποιηματάκι του ο Ζελένσκι στο Eurovision. Στα σοβαρά δηλαδή. Αυτά συζητάμε τώρα. Αυτές είναι οι μεγάλες. Πήραμε, ξυλώσαμε όπλα και τα δώσαμε σε κάποιον που θέλει να βγει στο Eurovision να μας πει τι ωραία κάνει η Παπαμπούπα. Λοιπόν, είμαστε σοβαροί. Αλφα Αθήνας. Θέλω να αναλύσεις για τη Ρωσία, λες και είναι. Ξέρω, κόκκινο το χαβιάρι του Πούτιν. Λοιπόν, είμαστε σοβαροί. Έρχονται οι Αμερικανοί και κάνουν ανακοινώσεις. Μας έχουν τυγκάρει σε βάσεις εδώ, περίκλειστες. Έχει διαβάσει κανένας τι λεφτά θα ξοδευτούν και πόσες ελληνικές μεγαλοκατασκευαστικές εταιρείες θα βγάλουν τον άμπακο από λεφτά, επεκτείνοντας τη Σούδα. Λοιπόν, επεκτείνουν τη Σούδα. Θα πάει να κάνεις διακοπές στη Σούδα, Χριστιανέ μου. Είναι ωραία η Κρήτη. Λες και είναι ξενοδοχειακή υποδομή. Στα σοβαρά. Αλφα Αθήνας. Δεν είναι το κουκουέ, δεν είναι απάντηση μόνο σε όλα αυτά. Αλλά είναι και επανάσταση. Μάλιστα. Είναι και αντίσταση. Είναι και σε προσωπικό και σε γενικό επίπεδο. Τα κρατώ. Και υπάρχει και μία αλήθεια. Ανεβαίνει και κάθετο ο αντικομουνισμός. Από φτηνιάρικος μέχρι. Πώς να σου το πω. Σχεδόν αντιαισθητικός. Ακριβώς επειδή βλέπουν ότι ο κόσμος ξύπνησε. Και όταν ξυπνήσει, αποκλείεται να μην δει κουκουέ μπροστά του. Τα υπόλοιπα είναι μια θολούρα. Μια μαυρίλα. Μια υποσχεσιολογία κατάσχετη και τίποτε πέραν αυτού. Κάθε και επιτυχία. Ξέρεις κάτι, δεν φοβούνται οι άνθρωποι να ψηφίσουν κουκουέ. Κάθε επιτυχία στην Αλφα Αθήνας, όλο αυτό το καιρό είσαι μέσα στην κοινωνία και θα σου ευχηθώ, όπως εύχομαι σε όλους, συγγνώμη για τον ενικό, κάθε επιτυχία, γιατί η παρουσία σου στη Βουλή είναι πολύ πολύ σημαντική και εσένα και του κομματός σου. Και μάλιστα ενισχυμένου. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή σου μέρα. Και εγώ σε ευχαριστώ και ευχαριστώ όσους με ακούνε, όσους μας ψηφίζουν και μας στηρίζουν και όσους θα βρεθούν στο πλευρό μας και θα είναι πάρα πολύ και θα πίστεψε με θα βουλιάξει το Σύνταγμα την Τετάρτη στις 8. Να είστε καλά. Να είστε καλά.